Το ιδιωτικό κτέο Κορίνθου, Μοτοβιζιών, κυρίες και κύριοι, ευαισθητοποιημένο και βλέποντας την οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας, θέλησε με έναν δικό του τρόπο, με ένα καλάθι αγάπης, να ενισχύσει αυτές τις άγιες ημέρες το ευθύμιο κέντρο και το χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ιδιωτικού κτέου Κορίνθου, τον κύριο Σωτήρη Μουρίκη. Κύριε Μουρίκη, κύριε πρόεδρε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σκεφτήκαμε φέτος τις Άγιες Μέρες να χαρίσουμε λίγη ελπίδα, αγάπη σε αυτά τα παιδιά τα οποία πράγματι αξίζουν τη συμπαράσταση όλων μας, που βρίσκονται στους δύο αυτούς φορείς, στο χαμόγελο του παιδιού και στο ευθύμιο κέντρο, και που όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν τη στήριξή μας. Έτσι λοιπόν, σαν επιχείρηση και εμείς και το προσωπικό, σκεφτήκαμε να προσφέρουμε μια οικονομική βοήθεια από σαν εταιρεία, και δεύτερον λέμε στους πελάτες μας αλλά και σε όποιον άλλον θέλει, να μαζί με τον τεχνικό έλεγχο που έρχεται να περάσει το αυτοκίνητό του ή τη μοτοσυκλέτα του, να φέρει μαζί του και ό,τι έχει από το υστέρημά του σε τρόφιμα μακράς διάρκειας. Έτσι λοιπόν γεμίζουμε αυτό το καλάθι αγάπης και προσπαθούμε μαζί με τους πελάτες μας να συνεισφέρουμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους δύο φορείς που δεν αντέχουν οικονομικά, όχι μόνο αυτοί, αλλά και πολλοί άλλοι. Εμείς μιλάμε για αυτούς τους δύο εδώ στην Κόρινθο και πιστεύουμε ότι η κοινωνία πρέπει να συνεισφέρει και να γίνει πράξη από άλλες επιχειρήσεις και από όλο τον κόσμο, είτε φανερά σαν εμάς είτε κρυφά, έτσι εντός εισαγωγικών, να συνεισφέρουν σε όποιον χρειάζεται βοήθεια. Γιατί η οικονομική κατάσταση που ζούμε σήμερα και βιώνουμε όλοι στην Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια και από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή δεν μπορεί μόνο το κράτος. Βλέπουμε ότι το κράτος μόνο μας ζητάει, μόνο παίρνει από εμάς. Άρα πιστεύω ότι η κοινωνία θα πρέπει μόνη της να βρει τρόπους και να εφαρμόσει τέτοιες μεθόδους διεξόδου από την κρίση. Σαν αυτή, ένα μέρος είναι και αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα. Με όποιο τρόπο να βοηθήσουμε τέτοιους φορείς και τέτοιους και τους συνανθρώπους μας, όπως είναι πάρα πολλοί άνεργοι και φτωχοί. Εμείς επιλέξαμε αυτούς τους δύο φορείς. Πιστεύω κάποιοι άλλοι να βοηθήσουν, όπως η Εκκλησία, ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου και άλλοι φορείς που βοηθάνε ειδικά τους οικονομικά ασθενέστερους. Έτσι και εμείς συνεισφέρουμε σε αυτό όσο μπορούμε. Εκτός από τη δική σας ευαισθητοποίηση, που είναι άξια συγχαρητηρίων και η πρωτοβουλία σας αυτή, βλέπετε ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος, συμμετέχει στο κάλεσμά σας αυτό? Ναι, ο κόσμος είναι πρωτόγνωρο, έτσι, αυτό που συμβαίνει. Ο κόσμος όχι απλώς είναι ευαισθητοποιημένος, δεν περιμέναμε να έχουμε τόσο ανταπόκριση. Ο κόσμος έχει συναισθανθεί τι συμβαίνει σήμερα και προσπαθεί, σας λέω, από το υστέρημά του να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Ίσως αυτή η οικονομική κρίση και αυτό που βιώνει σήμερα ο πόλεμος της οικονομίας που λέμε στην Ελλάδα έχει ευαισθητοποιήσει όλους μας. Ίσως το μόνο καλό που μπορεί να βγει από αυτή την κρίση είναι αυτό. Εγώ το βλέπω καθημερινά. Βλέπω ότι όλοι συμπαραίσταται ο ένας τον άλλον και αυτό θα κάνει την κοινωνία μας, πιστεύω, καλύτερη. Κύριε Μουρίκη, μια και βρισκόμαστε εδώ στο ιδιωτικό κτέο, θα θέλαμε να ρωτήσουμε και κάτι επαγγελματικό για εσάς. Τελικά ο κόσμος τώρα με την οικονομική κρίση έρχεται, περνάει το αυτοκίνητο κτέο ή το αφήνει σε δεύτερη προτεραιότητα? Κοιτάξτε, δεν έχει περιθώριο να το αφήσει σε δεύτερη προτεραιότητα. Γιατί είναι τέτοιο το πρόστιμο που επιβάλλεται είτε από την τροχιά είτε από το κράτος στο γιοταχή ή στη μοτοσυκλέτα που δεν έχει ελεχθεί από κτέο, που δεν το αντέχει. Είναι προτιμότερο λοιπόν, ανά δύο χρόνια, να δίνει αυτά τα 40-50 ευρώ που στοιχίζει ο τεχνικός έλεγχος και να είναι και νόμιμος και κατοχυρωμένος, να μην πληρώνει τσάμπα λεφτά στο κράτος. Αρκετά του δίνουμε. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι, και αυτός είναι ο σημαντικός και πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, ότι το αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει, ή τη μοτοσυκλέτα δεν έχει δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ, δεν ισχύει και η ασφαλειά του. Αυτό πρέπει να το προσέξουν, το ξέρουν οι περισσότεροι. Κάθε μέρα, εμείς τους το λέμε εδώ, κάθε μέρα το διαβάζουν ή το πλέον εδώ, γιατί υπάρχει δύο χρόνια πριν αυτή η ιστορία. Το αντιλαμβάνονται και έτσι περνάνε για τεχνικό έλεγχο. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη αποχή, έτσι όπως άλλα χρόνια.
στον τεχνικό έλεγχο. Έχει γίνει πιο συνειδητοποιημένος ο οδηγός, ο κάτοχος του διαταχή. Ίσως έχουμε συμβάλει και εμείς με την εξυπηρέτηση και με το ωράριο μεγάλο και με, που λειτουργούμε και με το ότι δεν, πλέον δεν έχει άγχος να έρθει να περάσει ο κταίο, έτσι, δεν χρειάζεται τις παλιές γνωστές μεθόδους. Και σας λέω, το οικονομικό κόστος είναι τώρα 20 ευρώ κάθε χρόνο, είναι μηδαμινό. Θα μου πείτε μηδαμινό στη σημερινή κρίση. Ναι, πιστεύω ότι για το αυτοκίνητο του, για να το έχει και εντάξει απέναντι στον νόμο, αλλά και με την ασφαλειά του, το να διαθέσει 40-50 ευρώ κάθε δύο χρόνια αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Με αγάπη, καλές γιορτές, υγεία και ασφαλή ταξίδια. Να είστε καλά.